Θέλω να σας ευχαριστήσω που αφιερώνατε χρόνο για όλους μας και ειδικά σήμερα για μένα. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές υπάρχει μια κόποση από το να συζητάμε και να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά ελπίζω στο τέλος της βραδιάς να την βρείτε χρήσιμη. Την παρουσία σας για όσο θα άκουσε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πριν από κάθε τι άλλο να κάνετε ό,τι μπορείτε παρακινώντας φίλους, γνωστούς, συντρόφους, γείτονες να συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία και της 5ης Δεκεμβρίου και της 12ης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να φανεί για την παράταξη ότι ένας μεγάλος αριθμός του κόσμου έχει διάθεση επανάκαμψης και θα της δώσει αέρα κυριολεκτικά στα φτερά της. Προσπάθεια άλλωστε δεν θα είναι εύκολη, γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνουμε πολύ πολύ μεγάλες προσπάθειες για να είναι έτοιμη η παράταξη να ξανακερδίσει το μέλλον που της ανήκει, αρχίζοντας από το 2022 που θα είναι και ένα έτος πρώτα απ' όλα πιθανών εκλογών, εθνικών εκλογών, και δεύτερον θα είναι και ένα έτος που στο τέλος, θα το εξηγήσω μετά, που στο τέλος του 2022 μπορεί να οδηγήσει την χώρα μπροστά σε πολύ μεγάλες, ελπίζω όχι ανυπέρβλητες, οικονομικές δυσκολίες. Και η αθρώα συμμετοχή επίσης έχει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι όταν συμμετέχει πολλοί κόσμος, το αποτέλεσμα το καθορίζει η κοινωνία. Όταν συμμετέχει λίγος κόσμος, το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί είτε από μηχανισμούς του παρασκηνίου, είτε από ειδικά συμφέροντα που μπορεί να ενδιαφέρονται για την εκλογική ηγεσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνήθως το ερώτημα των δημοσιογράφων αυτές τις μέρες, φαντάζομαι τους όλους και σε μένα, είναι τι σε παρακίνησε να είσαι υποψήφιος. Εγώ δεν θα επικαλεστώ απόψεις φίλων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θα επικαλεστώ όμως αυτό που συνέβη στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Ζω το Πασόκ από το 1974. Μικρό παιδί. Έζησα όλες τις μεγάλες του στιγμές. Την άβρα του ερχομού του Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 και τις δημιουργίες με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του χώρου μας. Τις μεγάλες μάχες μέχρι το 1981, οπότε κάλπαζε προς την εξουσία. Τις απελευθερωμένες ελπίδες στον αέρα τον Οκτώβριο του 1981. Θα ευχηθώ στα νέα παιδιά να ζήσουν κάποια στιγμή τη δική τους 18η Οκτωβρίου του 1981 για να καταλάβετε τι σημαίνει απελευθερωμένη ελπίδα στον αέρα. Έζησε όλες τις στιγμές της δημιουργίας, της εθνικής συμφιλίωσης, της εμβάθυνσης, της δημοκρατίας, των αλλαγών στην αυτοδιοίκηση, της κοινωνικής δικαιοσύνης για να βγουν από το περιθώριο χιλιάδες Έλληνες που μετά τον εμφύλιο πόλεμο βρίσκονταν εκεί και να έρθουν στο προσκήνιο της ζωής και της ιστορίας. Μετά τα μεγάλα έργα της δεκαετίας του 90, τις προσπάθειες όπως με το ΑΣΕΠ, εγκαθίδρυσης της διαφάνειας με τη διάβγεια αργότερα, και έζησα από το 2010-11 και ύστερα, ιδιαίτερα αργότερα μετά το 2012, τις πικρές στιγμές της πτώσης, των δυσκολιών, που έφτασαν μέχρι του σημείου εκλογικής εξαφάνισης στα όρια του 4,5% το 2015. Ξέρω ότι αν σας μιλήσω σε πρώτο ενικό, μάλλον διερμηνεύω και τα δικά σας αισθήματα. Αλλά δεν θα ανεχόμουν και δεν θα ανεχτούν. Η παράταξη που άλλαξε τη μοίρα της χώρας και τη ζωή των Ελλήνων να ζει ανάμεσα στην ανάμνηση ενός λαμπρού παρελθόντος και στην καχεξία ενός παρόντος που δεν δίνει προσδοκίες και κάτι καλύτερο για το αύριο. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα για λόγους αγάπης να βοηθήσουμε την παράταξη να γίνει μεγάλη, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πρέπει και για λόγους αγάπης προς τη χώρα, για το εθνικό συμφέρον,
να ετοιμάσουμε την παράταξη να πάρει μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες και να σηκώσει ξανά στους ώμους τις ευθύνες που αλλωνών όμοι δεν μπορούν. Μόλις πριν από λίγο θυμόσαστε ότι είπα ότι για το καλό της Ελλάδας και το συμφέρον του ελληνικού λαού θα πρέπει να είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι για το μεγάλο άλμα. Στο τέλος του 2022, αρχές του 2023, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατες οικονομικές εξελίξεις που μπορεί οι ορισμένες προϋποθέσεις να θέσουν ξανά τη χώρα σε τροχιά νέας χρεοκοπίας με την ίδια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλω να σας το εξηγήσω. Γιατί είναι από τα θέματα που δεν συζητιώνται στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς είναι από τα θέματα που δεν αγγίζει ο δημόσιος διάλογος και καλό είναι να μην βρεθεί ξαφνικά μια νύχτα μπροστά σε αδιέξοδο ο ελληνικός λαός. Όταν ξεκίνησε η πανδημία το 2020,